Καλησπέρα σε όλους τους αεκτζίδες και φίλους του γηπέδου. Ξανά εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Με τις εργασίες να συνεχίζονται κανονικά. Έχουν πιάσει και οι πρώτες ζέστες. Οπότε δυσκολεύει και λίγο το έργο των μαστόρων. Βλέπουμε εδώ ότι στο κτίριο το εξωτερικό έχει βγει όλη η σκαλοσιά από μπροστά. Εδώ το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα ψευδοπαράθυρα προφανώς είναι για να τοποθετηθεί είτε το δικέφαλος αετός είτε τα γράμματα της ΑΕΚ. Οπότε γι' αυτό και έχουν αφήσει αυτό το κενό. Από εκεί και πέρα έχουν τελειώσει με την τοποθέτηση της μόνωσης, του Φελιζόλ, εξωτερικά. Βέβαια κάποια στιγμή πιστεύω θα ξαναστηθεί η σκαλοσιά για να πέσουν και τα βαψίματα. Και εδώ βλέπουμε και τα μηχανήματα, τα οποία είναι έτοιμα όταν χρειαστεί να πάρουν μπρος για την υπογειοποίηση. Στον πυλώνα δεν έχουμε κάποια εργασία σήμερα. Και πάμε να προχωρήσουμε. Εδώ και οι εργασίες στην υπογειοποίηση έχουν βγάλει αρκετό χώμα, βλέπουμε. Οι εργασίες έχουν προχωρήσει στη στροφή, οπότε δεν φαίνονται και πολλά από εδώ, επειδή υπάρχουν τα σκοτάδια, οπότε, αλλά ακούγονται. Και προχωράμε και στη δυτική πλευρά. Εδώ στη δυτική πλευρά, στο ύψος που έχουν μπει οι τζαμαρίες, βλέπουμε κάποιες μικροεργασίες. Εδώ ο μάστορας τοποθετεί, περνάει με σιλικόνι μάλλον, τα κενά στις τζαμαρίες. Λίγο πιο βόρεια στην δυτική πλευρά έχουμε και την τοποθέτηση των τελευταίων Edelbond, δίπλα ακριβώς από τον βορειοδυτικό πυλώνα, και ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι του το ντύσιμο της δυτικής πλευράς. Στην βόρεια πλευρά έχουμε σαν σκυροδέτηση, δεν ξέρω ακριβώς τι ρίχνουν, ρίχνουν μπετό στο κομμάτι του κτίριου της ΠΑΕ. Τώρα ακριβώς που το ρίχνουν δεν ξέρω, αν και έχω την εντύπωση ότι είναι για το δάπεδο. Ίσως είναι κάποια προεργασία για τη σχέση του δαπέδου που έχουν μπει εκεί που το συνεργείο αυτές τις μέρες και έχει πιάσει σιγά σιγά όλους τους ορόφους με διάφορες μονώσεις κλπ. Και προχωράμε. Έχουμε πλάνα και από το εσωτερικό του γηπέδου που γίνονται αρκετές εργασίες. Εγώ την ηχογράφηση την κάνω από το σπίτι καθώς δεν μπήκα μέσα. Εδώ βλέπουμε τις εργασίες για την τοποθέτηση πλατών στις πλάτες, δηλαδή των φαγητών. Στη βόρεια πλευρά δεν έχουν τοποθετήσει κάτι ακόμα. Εδώ βλέπουμε δύο χώρους, νομίζω ένας είναι για τα μαξίδια των ΑΜΕΑ και εδώ είναι για κάμερες. Και εδώ οι δύο ρόφοι των σουητών
βλέπουμε ότι οι σφαγίδες έχουν τοποθετηθεί πλάτης και στην νότια και στην δυτική πλευρά. Ανατολικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω από εδώ. Και εδώ έχουμε και την ανακλινόμενη εξέδρα, η οποία έχει βαφτεί στο χρώμα των υπόλοιπων κερκίδων. Και πάμε. Εδώ βλέπουμε και την εξέδρα από την κάτω πλευρά της και όλο το σύστημα για να σηκώνεται. Ήρθαμε ανατολικά, όπου βλέπουμε το τρυπάνι να σκαλίζει τις φασαλοπίξεις της δυτικής πλευράς του δρόμου, ενώ έχουμε και την σκυροδέτηση των τυχείων των πλαϊνών δίπλα από τα δοκάρια, τα οποία έχουν ξεκαλουμποθεί και έχουν ολοκληρωθεί. Με την ευκαιρία να πω ότι η αρχιτεχνική και το τμήμα Hardwold Site έχουν βγάλει εικονικά εισιτήρια για τους τελικούς της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Νομίζω είναι υποχρέωση όλων των αγγλίδων να πάρουν από ένα εισιτήριο. Οι τιμές είναι μικρές, είναι δηλαδή είναι 5 ευρώ, είναι 10 ευρώ και για όσους θέλουν έχει και εισιτήριο των 50 ευρώ. Και έτσι ο καθένας ενισχύει την προσπάθεια αυτή με το δικό του τρόπο και όσο μπορεί. Θα έχω και link κάτω από το βίντεο για να μπείτε στο site να αγοράσετε το δικό σας εισιτήριο. Πάνω κάτω είναι με τον ίδιο τρόπο που αγοράζουμε και την κάρτα φιλάθλου, την οποία και αυτή μπορούμε, όποιος δεν έχει πάρει, να πάρει έστω και τελευταία στιγμή τη σεζόν. Σε ένα-δυο μήνες λογικά θα βγει και τις επόμενες σεζόν. Προχωράμε και λίγο προς τα νότια να δούμε τις υπόλοιπες εργασίες. Ήρθα λίγο πιο νότια. Από εδώ είναι καλύτερα τα πλάνα. Έχουμε και τις δύο εργασίες που γίνονται στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου για την υπογειοποίηση. Βλέπουμε στο βάθος το τρυπάνι να σκαλίζει τις φασαλοπίξεις που είπαμε, ενώ λίγο πιο κοντά μας έχουμε και τη σκυροδέτηση των τυχείων. Λογικά θα πήγε κάποιο κάγκελο σε αυτό το τυχείο από πάνω. Μην υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα δοκάρια πάνω από την υγειοποίηση. Μην πέσει και κανένας. Εκεί που βρίσκεται το τρυπάνι, νομίζω ότι θα φτάνει και το εξωτερικό τυχείο της υπογειοποίησης και μετά είναι στο σημείο δηλαδή που θα έχει ανεβεί αρκετά ο δρόμος και μετά δεν θα χρειάζεται κάποιο τυχείο πλαϊνό. Εδώ η υπόλοιπη υπογειοποίηση.
νότια οι εργασίες για το καθάρισμα των σκαλωσιών κάτω από την υπογειοποίηση συνεχίζονται, ενώ όσον αφορά το γήπεδο ακούω εργασίες με φλόγιστρο, περνάνε κάποιες μονώσεις. Αν κρίνω από αυτά τα ρολά, πρέπει να τοποθετείτε ένα είδος ασφαλτόπανου ή κάποιου παρόμοιου δαπέδου. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Πάμε και λίγο πιο βόρεια να δούμε αν υπάρχουν κάποιες άλλες εργασίες. Πέρα από αυτές τις εργασίες που σας είπα, δεν γίνονται κάποιες άλλες σε σχέση με το δάπεδο. Εργασίες γίνονται και στις σουίτες βέβαια. Όταν ρώτησα το μάστορα που μπήκε μέσα και μου τράβηξε κάποια πλάνα, υπάρχουν αρκετές εργασίες εσωτερικά του γηπέδου. Ακούγονται κιόλας. Και αυτά τη Νέα Φιλαδέλφια. Ξαναθυμίζω, όποιος θέλει παίρνει εισιτήριο εικονικό για τους τελικούς Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης του Handball. Έτσι ενισχύουμε σημαντικά το τμήμα. Παίρνουμε και όσοι δεν έχουν πάρει η κάρτα φιλάθλου. Να βοηθήσουμε και γενικότερα την αίραση τεχνική. Να, εδώ βλέπω κάποιες εργασίες. Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν μέσα στις κερκίδες. Και αυτά την Νέα Φιλαδέλφεια. Ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Και μόνο ΑΕΚ.